το σούτ από τον Γιοργανδί και θα διώξει πάλι σε κόρνερ. Πολύ καλή απόκρουση του Πλίτσι. Παπαδόπουλος. Θα βγάλει τη σέντρα Παπαδόπουλος. Ο Σαμαράς από την άλλη πλευρά. Η μπάλα δεν θα βρει την μπάλα που θα καταλήξει out. 21ο λεπτό. Και ο Βάνοβιτς Καρτάδος και Δανίλ Παπαδόπουλος πάνω στην μπάλα για να εκτελέσουν αυτό το φάουλ για την ομάδα του Ηρακλή. Εκτελείται. Η μπάλα θα πάει στον Έρακ, θα βγει σέντρα από εκεί δυνατά. Τον Έρακ το δοκάρι από την επαρέμβαση του Κωστή. Μεγάλη ευκαιρία. Συνεχίζεται το παιχνίδι ξανά ο Κωστής. Αλλά αυτή τη φορά ο Χανιωτάκης έχει επιστρέψει, θα μπλοκάρει την μπάλα. Τσιφούτης είναι αυτός που θα αλλάξει το παιχνίδι. Κεφαλιά από τον Γιοργαμπλή. Παυλόπουλος, Γιοργαμπλής κερδίζει και το φάουλ από την παρέμβαση του Σκαρτάδου. Δίνει οδηγίες στο τείχος όπου υπάρχουν κάποιες αψημαχίες. Γιοργαμπλής θα σουτάρει δυνατά και είναι το κόμπ για τον Όφη. Το 1-0. Ο Γιοργαμπλής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πλίτσι. Όφη Ηρακλής 1-0. Τζουγκάνοβιτς και Βακαλόπουλος. Τζουγκάνοβιτς περνάει ωραία για τον Τελκάδο. Τελκάδο ξανά για τον Σαμαρά. Σε θέση ο Σαμαράς να κάνει το πλασέ. Το κάνει και είναι το 2-0 από τον Μπουρτσανίδη, ο οποίος ακολούθησε την πορεία της μπάλας και την πρόλαβε ακριβώς στο δεύτερο δοκάρι. Με πλασέ έκανε το Όφη Ηρακλής 2-0 στο 30 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Γιοβάνοβιτς. Ωραία για τον Ανδρεάδη, είναι σε θέση offside. Ανδρεάδη θα πλασάρει τον Χανιωτάκη και το 2-1 για τον Ηρακλή στο 37ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου από την πολύ ωραία παλιά που έκανε ο Γιοβάνοβιτς. Ο Ανδρεάδη, αυτός ξεχασμένος στην άμυνα του Όφη, προχώρησε, πλάσαρε τον Χανιωτάκη και δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Περνάει ωραία για τον Κωστή, δεν είναι σε θέση offside. Ο Κωστής θα προχωρήσει, ευκαιρία για τον Ηρακλή να ισοφαρίσει, το κόψει ο Χανιωτάκης. 42ο λεπτό εκτελέστηκε το κόρνερ, έκοψε ο Παυλόπουλος, ο Τουνζιάρης επιστρέφει την μπάλα, ξανά ο Γιοβάνοβιτς θα βγάλει την σέντρα, κεφαλιά και το 2-2, η κεφαλιά από τον Βακαλόπουλο και ισοφαρίζει ο Ηρακλής παγώνοντας το γήπεδο του Ηρακλείου. Όταν έγινε η δεύτερη σέντρα από τον Γιοβάνοβιτς, ο Βακαλόπουλος που είχε προωθηθεί με κεφαλιά έστειλε την μπάλα σαν δίκτυα του Χανιωτάκη και έτσι το παιχνίδι ξαναρχίζει από την αρχή. 61ο λεπτό. Ο Γιοβάνοβιτς εκτελεί αυτό το κόρνερ για την ομάδα του Ηρακλή. Κεφαλιά από καλή θέση του Τουτζιάρη και μπάλα out. Νιόμπλες και Δημητριάδης. Θα γυρίσει τη σέντρα. Τζουγκάνοβιτς εκεί θα προσπαθήσει να γυρίσει και είναι το πέναλτι. Είναι το πέναλτι που καταλογίζει στην ενέργεια του Βακαλόπουλου ο κύριος Κραστάνας. Και εγώ, άμα ήμουν διαιτητής, μπορεί να το δίνα. Η αλήθεια είναι ξεκινώντας η φάση του Τζουγκάνοβιτς όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού με τραβή συνέχεια τη φανέλα. Απλά φάνηκε ο δεύτερος. Ότι τον έπιασα εγώ και έδωσε πέναλτι διαιτητής. Νομίζω να είναι καταρό πέναλτι. 67ο λεπτό. Ο Νιόμπλες έχει την ευκαιρία να κάνει το 3-2. Αποκρούει ο Πλίτσις και διώχνει σε κόρνερ.